Μία απέραντη λαοθάλασσα, σαν κινούμενη άμμος, πλημμυρίζει τους δρόμους της Τεχεράνης. Άνδρες μαυροφορεμένοι θρηνούν, χτυπάνε τα χέρια τους στο στήθος τους και κλαίνε γοερά. Οι πιστοί οπαδοί του ισχυρού ηγέτη του Ιράν κουβαλούν στην πλάτη τους τα φέρετρα του Ραϊσί και των 7 αξιωματούχων. Τα τοποθετούν το ένα δίπλα στο άλλο, σκύβουν πάνω τους και χτυπάνε σε λιγμούς. Ο ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης Μπακερί σκύβει, ακουμπά το κεφάλι του και φυλά το φέρετρο του Ραϊσί. Όταν ο θρησκευτικός ηγέτης μπαίνει στην αίθουσα που θα τοποθετηθούν τα φέρετρα, τα παιδιά των αξιωματούχων που έχασαν τη ζωή τους τον πλησιάζουν και εκείνος ανοίγει την αγκαλιά του. Στην τελετή του ίστατου χαιρετισμού, μέσα στο Μέγαρο, παρευρίσκονται οι ηγέτες των μεγαλύτερων μουσουλμανικών χωρών, ο εμμύρης του Κατάρ και εκπρόσωποι της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράκ, αλλά και ο Ισμαήλ Χανίγε. Αναπάντητα πάντως παραμένουν τα ερωτήματα για την πτώση του ελικοπτέρου. Ελικοπτέρα ήρθαν πάνω στα άπρα. Μα ελικοπτέρα νούμερο 3 ήμασταν. Βασάτ είναι ελικοπτέρα χάμελ αγαπητή ρئيس جمهور και جلو هم ελικοπτέρα دیگری. بالای ابر اومدیم شاید مثلا 30 ثانیه. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Προεδρίας, που ήταν στο τρίτο ελικόπτερο της Προεδρικής Συνοδείας, υποστήριξε ότι ο καιρός ήταν καλός. Ανεξιγνίαστο παραμένει πότε χάθηκε η επαφή με το ελικόπτερο και γιατί δεν πήγαν άμεσα να το αναζητήσουν.